Η επόμενη ατομική μου έκθεση θα είναι αναδρομική. Είναι μια ιδέα που τη σκέφτομαι πολλά χρόνια, αλλά λόγω της πανδημίας την ακυρώνω συνέχεια. Φέτος όμως ήρθε η ώρα να ολοκληρώσω αυτό το όνειρό μου. Μια αναδρομική έκθεση η οποία θα παρουσιάζεται η δουλειά τουλάχιστον 20 ετών. Υπολογίζω ότι θα είναι περισσότερα από 130 έργα, τα οποία θα είναι ελαιογραφίες, κατασκευές με θαλασσόξυλα, ανάγλυφοι πίνακες, γλυπτά, όλη μου η δουλειά από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα τα εικαστικά. Ο χώρος θα είναι στο Δημαρχείο Σαλαμίνος. Θα γίνει 8 Οκτωβρίου στην αίθουσα Μπόγρη, μία αίθουσα που την μετατρέπουμε σε αίθουσα τέχνης με τα ειδικά πάνελ που έχουμε φτιάξει και έχει δείξει ο κόσμος ότι αγαπάει αυτή την αίθουσα έτσι όπως καταφέρουμε και την μετατρέπουμε και πιστεύω να ο κόσμος που θα έρθει και θα επισκεφτεί να χαρεί και να απολαύσει αυτό το θέαμα το οποίο θα παρουσιάσω. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις, πιστεύω να τα αποκριθούν και το ευχάριστο είναι ότι κάποιοι επιχειρηματίες από μόνοι τους θέλουν να με βοηθήσουν. Αυτή την έκθεση εννοείται την αφιερώνω πιο πολύ πρωτίστως στη γυναίκα μου που με αντέχει γιατί την έχω ταλαιπωρήσει πάρα πολύ αλλά παρόλα αυτά στηρίζει κάθε μου προσπάθεια, είναι δίπλα μου, στα παιδιά μου και εννοείται στον κόσμο όλων που με αγαπάει γιατί ξέρεις είναι πολύ δύσκολο να καταφέρεις να στηθείς και να σε αγκαλιάσει και να σε αγαπήσει ο κόσμος. Δεν θέλω να το περιευθολογήσω αλλά πιστεύω έχω καταφέρει να κερδίσω την αγάπη του κόσμου. Και στον κόσμο αυτό που με αγαπάει και με παρακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια, θέλω να αφιερώσω επίσης αυτή την έκθεση. Πρέπει να γίνει κάτι. Όχι, εγώ θα κάνω αυτό το κάτι. Δεν περιμένω να γίνει κάτι. Εγώ λοιπόν, με την ατομική μου έκθεση, με τις εκθέσεις που βοηθάω κατά καιρού στο Δήμο, που οργανώνουμε τις εκθέσεις, ό,τι μου έχει αναθέσει, το έχουμε βγάλει εις πέρας. Προσπαθούμε λοιπόν, πάντα εθελοντικά, να βοηθάμε και να δίνουμε το δικό μας πολιτιστικό στίγμα σε αυτό το νησί. Και έτσι θα κάνουμε τη Σαλαμίνα μας ακόμα πιο όμορφη. Εγώ δεν θα κρίνω αν ο καλλιτέχνης είναι μεγάλος ή μικρός. Όλοι έχουμε δικαίωμα στην έκφραση, όλοι έχουμε δικαίωμα να δείξουμε τη δουλειά μας. Από εκεί και πέρα, όποιος εκθέτει, εκτίθεται. Αν ένα έργο είναι αδύναμο, την ευθύνη τη φέρει ο εκάστοτε ζωγράφος. Το μήνυμα είναι το εξής, ότι όλοι μπορούμε να δημιουργήσουμε. Επειδή θα έχω πολλά έργα κατασκευές, έχω σκοπό να καλέσω και σχολεία. Θέλω να δουν τα σχολεία τις κατασκευές με θαλασσόξυλα που κάνω. Πώς με μία βόλτα στη θάλασσα, στην ακτή το χειμώνα, αφενός είναι και ψυχοθεραπεία από μόνο του, αλλά πώς αυτά τα πραγματάκια που άλλος τα παίρνει τα κλωτσά ή τα κάνει καυσόξυλα, εγώ τα μετατρέπω σε χρηστικά αντικείμενα. Τα κάνω φωτιστικά, τα κάνω διακοσμητικά, τα κάνω τέχνη. Τα μετατρέπω σε τέχνη. Βάζεις μέσα την προσωπική σου πινελιά, βάζεις την ψυχή σου, βάζεις το όραμά σου. Και όλα αυτά λοιπόν βγαίνουν σε ένα αποτέλεσμα το οποίο ο κόσμος θα το δει.